Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, καλησπέρα σα. Και πάλι μαζί σα σε αυτή την ζωντανή εκπομπή από το στούντιο του Word of God, στην εκπομπή Επί το Λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο γιατί πραγματικά μα διδάσκει επί το λόγο του να περπατάμε, επί το λόγο του να ελπίζουμε, επί το λόγο του να ζητάμε και επί το λόγο του να λαμβάνουμε. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία σχέση την οποία μα έδωσε ο Θεό το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί του μέσα από το λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο λόγο του Θεού είναι η δύναμη προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και εμείς σήμερα θέλουμε να διακηρύξουμε και να πούμε ότι πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, ότι είναι η απόλυτη αλήθεια, πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη στη ζωή μας, είναι η τροφή μας, είναι το νερό μας που μας ξεδιψάει, η τροφή μας που μας θρέφει, είναι πραγματικά ο καθρέφτης της ψυχής μας, ο Λόγος του Θεού και Ζητάμε να βρούμε χάρη και σήμερα, αλλά και κάθε μέρα να μπορούμε να εκτελούμε το λόγο του Θεού και να γινόμαστε όχι ακροατέ επιλύσμονε, όχι δηλαδή να ακούμε και να ξεχνάμε, αλλά να ακούμε και να εκτελούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Σα προσκαλούμε να μα στείλετε τα μηνύματά σα, μηνύματα μέσα μηνύματα τα οποία θα μπορούν να έρθουν σε εμάς μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές ή από email τα οποία μπορείτε να στείλετε στην εκπομπή μας. Αυτή την ώρα ζωντανά αιτήματα προσευχής έτσι ώστε στο τέλος, έτσι όπως συνηθίζουμε στην εκπομπή αυτή, να ενώνουμε τις προσευχές μας, εμείς εδώ στο το στούντιο, εσείς μπροστά από τις οθόνες των PC σας, να ενώνουμε την προσευχή μας για όλα αυτά τα οποία απασχολούν και ευχαριστούμε τον Θεό, έρχονται μπροστά μας σήμερα για να τα φέρουμε με οικεσία, με παράκληση, με ευχαριστία ενώπιον στον Άγιον Θεό και ο Θεός ακούει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είμαστε βεβαιωμένοι ότι ο Ιησούς Χριστός ακούει προσευχές και απαντά, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ακόμα θα θέλαμε και τυχόν εμπειρίες σας, οι οποίες γίνανε επεμβάσεις από τον Άγιο Θεό, οι οποίε γίνανε και συμβήκανε στη ζωή σας και μαρτυρούνται. Έτσι μέσα σε λίγες γραμμές για να δώσουμε τη δόξα στον Θεό, αλλά και να πάρουμε και όλοι εμείς έτσι ε, 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 δύναμη και παρηγοριά και ελπίδα ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης τους εξητούντας Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην ε, διστάζετε λοιπόν, στείλτε τώρα τα email σας ή καλέστε μας ζωντανά μέσα από το τηλέφωνο και αφήστε μας τα αιτήματά σας ή τη μαρτυρία σας. σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Κύριος όλους να μας ακουμπήσει απόψε, έχουμε διαλέξει ένα ωραίο κομμάτι μέσα το Λόγο του Θεού να διαβάσουμε και πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες που δίνει στο, στο Λόγο του τη δύναμη έτσι ώστε να ζωοποιεί ο Άγιος Λόγος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ευχαριστούμε τον Κύριο επιλέξαμε ένα κομμάτι μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα είναι στο βιβλίο των Βασιλέων. Είναι Βασιλέων Α, Γ κεφάλαιο. Βασιλέων Α, Γ κεφάλαιο και από τις Αγίες Γραφές του Νεόμφη του Βάμβα στη σελίδα 330. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βασιλέων Α λοιπόν, Γ κεφάλαιο και 330 σελίδα από το, ε, τη γραφή του Νεόμφη του Βάμβα. Διαβάζουμε λοιπόν λέγει ο λόγο του Θεού. Και πήγε ο βασιλέα, ο βασιλεύ ει Γαβάων, για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλό τόπο, ο Μέγα. Χίλια ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών επί το θυσιαστήριο εκείνο. Εφάνει δε ο κύριο εν Γαβάων ει τον Σολομών, καθύπνο διανυκτός, και είπε ο Θεό, ζήτησον την να συδώσουν". Ο Δε Σολομών είπε «Σύ έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλο σου, Δαβίδ, τον πατέρα μου, επειδή περιπάτησε ενώπιόν σου εν αληθεία, εν δικαιοσύνη, εν ευθύτητη καρδίας με τα σου. Εφύλαξας εις αυτόν το μέγα του το έλεος και έδωκας εις αυτόν ιό καθήμενο, <coughs> συγγνώμη, επί του θρόνου αυτού καθώς την ημέρα ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, σύ τον δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ, του πατρός μου». Και εγώ είμαι παιδάριο μικρό, δεν ξέρω πώ να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλο σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίο έκλαξε λαού μεγάλου, ω εκ του πλήθους. Δεν δύναται να αριθμηθεί ουδένα λογαριαστή. Δώσε λοιπόν ει τον δούλο σου καρδιά νοήμωνα, ει το να κρίνει το λαό σου. Για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Διότι τι δύναται να κρίνει το λαό σου τούτον το μέγα. Και άρεσε ο λόγο στον κύριο ότι ο Σολομόν ζήτησε το πράγμα τούτο και είπε ο Θεό προ αυτόν: Επειδή ζήτησε το πράγμα τούτο και δεν εζήτησε σε αυτόν πολυζωία, δεν ζήτησε σε αυτόν πλούτη, δεν ζήτησες την ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησε σε αυτόν σύνεση για να εννοεί κρίση. Ιδού έκαμα κατά του λόγου σου, Ιδού έδωκα και εσέ καρδιά σοφή και συνετή, ώστε δεν αισθάνθη πρώτερό σου όμοιό σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί ο μοιό σου. Έτσι δε έδωκα εισέ, και ότι δεν εζήτησε. Και πλούτο και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδή ο μοιό σου καθόλου στα σημαία σου. Και αν περπατήσει στα σοδό μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολά μου, καθώ περπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλει, θέλω μακρύνει τα σημαία σου. Και ξύπνησε ο Σολομών και δούει το ενύπνιο. Και ήρθε ο Ζερουσαλήμ και αισθάνθη ενώπιον, ενώπιον τη τί κυβωτό τη διαθήκη του κυρίου και προσέφερε ολοκαυτώματα. Και κάμε ειρηνικά προσφορά και κάμε συμπόσιο ει πάντα του δούλου αυτού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αγαπητοί μα φίλοι, γιατί έχουμε βεβαιωθεί μέσα στην καρδιά μα ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ήρθε σήμερα να βεβαιωθεί μέσα στις καρδιές όλων μας. Και αυτό το οποίο σφραγίζει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα, είναι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά ευλογεί τον άνθρωπο. Δεν να ευλογεί τον ένα και τον άλλο τον αφήνει. Δεν ξεχωρίζει και δεν διακρίνει. Αλλά η επιθυμία του Θεού είναι να ευλογήσει τον άνθρωπο. Μάλιστα ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη θα μας πει ότι αυτό το οποίο επιθυμεί ο Θεός είναι πάντε οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση τη αλήθεια, μέσα από το λόγο του Θεού βέβαια, και τι να κάνουν, να σωθούν. Αυτό είναι το θέλω του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Γι' αυτό και έστειλε, μα λέει ο λόγο του Θεού, τον ιόν αυτό το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Να έχει ζωή αιώνια. Να γνωρίζει με τα μέσα στην καρδιά του ότι η επίσκεψη την οποία έγινε σε αυτόν από το, τον Ιησού Χριστό, από το Πνεύμα το Άγιο του έδωσε τη σωτηρία της ψυχής του όχι θα του τη δώσει ή μπορεί να του τη δώσει αλλά ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος λαμβάνει αυτή τη γνωριμία λαμβάνει αυτή την εμπειρία, μια εμπειρία ζωής και μια κατάθεση και μαρτυρία αληθινή είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ότι έχει σωθεί, ευχαριστούμε τον Κύριο από το μάτιο κόσμο τούτο η ελπίδα του είναι στραμμένη στα ουράνια. Το θέλω του είναι το θέλω του Θεού. Η επιθυμία του να κάνει το θέλημα του Θεού ολόκληρο. Αυτό είναι το οποίο μαρτυρεί μέσα στην καρδιά το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, ότι είναι παιδί Θεού. Ο Σάφτος λέει και το πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το πνεύμα το δικό μας, ότι τι, είμαστε παιδιά Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως επισκέφτηκε το Σολομώντα, θέλει να μας επισκεφτεί όλους. Θέλει να μιλήσει σε όλους μας. Θέλει να διαδικαστεί με όλους μας. Δεν αφήνει το κάποιον, δεν παραμερίζει κάποιον, αλλά όποιο πραγματικά στρέψει προς τον ουρανό, έρχεται ο ίδιος ο Θεός να διαδικαστεί μαζί του. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα ευπρόσδεκτη και μια ημέρα σωτηρίας και ο Θεός θέλει να διαδικαστεί μαζί σου. Θέλει να μιλήσει με σέναν, ευχαριστούμε τον Κύριο, μέσα από τον Άγιο Λόγο Του αλλά και αργότερα στην προσευχή που θα κάνουμε ή που θα παραμείνεις αν εξητήσεις το θέλημα του Θεού. Αλλά και ακόμα πιο μετά, όταν λέει βαθύ σκοτάνδι πίπτη, όταν ο ύπνος έρχεται να καταβάλει τον άνθρωπο, ο, άνθρωπο, ο Θεός έρχεται και μιλάει στον άνθρωπο και μία και δεις και έρχεται να του νουθετήσει, έρχεται να τον κατευθύνει, έρχεται να του πει ωραία λόγια, παρηγορητικές λέξεις, υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορεί να εκτελέσει κανένας άλλος παρά μόνο ο ζών και αληθινός Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι έγινε στο Σολομόντα. Και η προσευχή μας και η δέησή μας έτσι είναι να γίνει και σε σένα σήμερα. Γιατί είναι ο ίδιο Θεός δεν άλλαξε. Ο ίδιο εχθέ σήμερα και στου αιώνε. Επισκέπτεται το Σολομόντα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και του ζητάει μέσα στον ύπνο του και του λέει: Ζήτησε μου, Σολομόντα, σήμερα. Τι είναι αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου. Τι είναι αυτό το οποίο θέλει πιο πολύ και πιο πάνω από όλα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και καθώ ο Σολομόν ακούει αυτή την πρόσκληση, αυτή την, το, το δικαίωμα τη συνυαλλαγή, αυτή την πρόταση την οποία του κάνει ο Θεό, ευχαριστούμε τον κύριο. Δεν θα διστάσει. Αλλά θα ζητήσει, όχι κατά την καρδία του, και αυτό είναι αγαπητοί φίλοι και φίλε, το οποίο θέλω να κρατήσουμε σήμερα όλοι μα. Ε. Α μην ζητήσουμε κατά την καρδία τη δικιά μα. Α μην ζητήσουμε κατά τον Οφθαλμών ημών. Α μην πηγαίνει η καρδιά μα, ευχαριστούμε τον κύριο, η οφθαλμή μα πίσω από την καρδιά μα. Αλλά ας αφήσουμε την καρδιά μα να κατευθυνθεί πίσω από τον άγιο λόγο του και να ζητήσουμε όχι κατά την καρδία μα, αλλά κατά την καρδία του, του, Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο Σολομών ξέρει ποιο είναι. Ο Σολομών ξέρει ότι. Ένεκα του πατρός του, του Δαβίδ, ο οποίος περιπάντησε και έχει μεγάλη σημασία να σταθούμε εδώ, εν αληθεία, ευχαριστούμε τον Κύριο, εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητα καρδίας. Είναι αυτά τα τρία τα οποία χρησιμοποίησε, θα λέγαμε και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο Δαβίδ σαν εργαλεία μέσα στη ζωή του έτσι ώστε να είναι ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Θέλει να είσαι ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Περιπάτησε εν αληθεία, εν δικαιοσύνη και με αευθύτητα καρδία ενώπιον του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Δεν είναι ανάγκη να κρυφτεί από αυτόν ο οποίο γνωρίζει τα πάντα. Δεν είναι να δείξει κάποιο άλλο πρόσωπο από αυτό το οποίο ο Θεό γνωρίζει πραγματικά ότι είσαι. Αδύναμο. Πήγαινε με την αδυναμία σου. Ο λιγόπιστο. Πήγαινε με την ολιγοπιστία σου ασθενείς πήγαινε με την ασθένειά σου ευχαριστούμε τον Θεό αλλά είναι αληθεία και με όχι τη δικαιοσύνη σου μπροστά τη δικιά σου για τη δικιά σου δικαιοσύνη είναι ω λιπαρό η μάτιον ε. ευχαριστούμε τον Κύριο καθώς αυτός ο άνθρωπο στάθηκε ο Φαρισαίος μπροστά στο Θεό προσευχόμενος και είπε εγώ λέει κάνω τα πάντα νηστεύω αποδεκατίζω ότι είναι, είναι υπόχρεο να κάνω ενώ ποιο το κάνω αλλά πιο εκεί ένα τελώνει, στάθηκε όχι με τη δικαιοσύνη του. Δεν στάθηκε φανερώνοντα τη δικιά του δικαιοσύνη. Αλλά στάθηκε φανερώνοντα, ευχαριστούμε τον κύριο, τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία μπροστά στον Θεό τον έβλεπε έναν άνθρωπο αδύναμο, αμαρτωλό. Ευχαριστούμε τον κύριο. Δικαιωμένο πήγε αυτό ο οποίο στάθηκε εν και εν δικαιοσύνη Θεού. Δικαιωμένο στο σπίτι του, Πήγε αυτό ο άνθρωπο ο οποίο άνοιξε την καρδιά του και την έθεσε ευθεία ενώπιον του λόγου του Θεού. Σήμερα να είμαστε ένα από αυτού του ανθρώπου που η καρδιά μα θα ευθυγραμμιστεί στο θέλημα του Θεού, η καρδιά μα θα ζητήσει εναλυθεία και εν δικαιοσύνη. θα κυνηγήσουμε την αλήθεια, θα εκτελέσουμε τη δικαιοσύνη και θα προσφέρουμε με την καρδιά μα μια θυσία ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο Δαβίδ εκτέλεσε αυτό και βρήκε χάρη ενώπιον του Άγιου Θεού. Ο Σολομώντας έχει ωραία ακούσματα, έχει ωραία πρότυπα να πω καλύτερα. Έχει διακρίνει και έχει δει πραγματικά ποιο είναι το περπάτημα το οποίο αν το ακολουθήσει και εκείνο θα ευλογηθεί από τον Άγιο Θεό. Ο πατέρας του Δαβίδ είναι ένα καλό πρότυπο, ένα αγαθό πρότυπο. Γιατί εν δικαιοσύνη περπάτησε, εν αληθεία περπάτησε και βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και έδωσε ο, Θεός στο Δαβίδ μια βασιλεία αιώνια και ασάλευτος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα τώρα ήρθε η ώρα να ακολουθήσει το Δαβίδ ένας άλλος άνθρωπος και αυτό είναι ο ίδιος ο Σολομών, ο οποίος ο Σολομών το γνωρίζει ότι αυτό είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη στάση την οποία κρατάει ο Σολομώντας, γνωρίζοντας αυτή την πρόσκληση και την κλίση του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Δεν είναι μια θέση και στάση υπεροχής, αλλά μια θέση και στάση ταπείνωσης. Στους ταπεινούς ανθρώπους ο Θεός δίνει χάρη. Στους υπερηφάνους ανθρώπους ο Θεός αντιτάσσεται. Κύριε φύλαξε την καρδιά μας να είναι σε θέση ταπεινή. Κύριε φύλαξε την καρδιά μας να θεωρήσουμε αλλήλους υπερέχοντας από εμάς. Κύριε φύλαξε την καρδιά μας όσο κι αν εσύ θέλεις να μας χρησιμοποιείς να καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι δικό μας αλλά όλα είναι από σένα τον Άγιο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο μια καρδιά η οποία θα σταθεί έτσι ενώπιον του Θεού, θα είναι ένα εργαλείο χρήσιμο στα χέρια του Θεού. Είσαι ένα εργαλείο χρήσιμο στα χέρια του Θεού για να μπορέσει να δουλέψει τι καρδιέ των διπλανών σου, τη οικογένειά σου, των γειτόνων σου, τη συγγένειά σου, εάν και εφόσον αναγνωρίσει ότι είσαι πιο ελάχιστο και από το μηδέν. Αν καταλάβει τη χάρη τη μεγάλη την οποία έκανε ο Θεό σε σένα και ζήτησε να τον ακολουθήσει για να δοξαστεί μόνο το άγιο όνομα του κυρίου. Α περπατήσουμε, αγαπητοί φίλοι, ταπεινή μετά του κυρίου μα. Α μείνουμε στη θέση την οποία θέλει ο Θεό. Και α κρατήσουμε όλοι μα, ευχαριστούμε τον κύριο, το λόγο του Θεού, υψώνοντά τον και δείχνοντα αυτόν και όχι εμά που θα κρατάμε το λόγο του Θεού. Δόξα στον κύριο. Ο Σολομώντα αναγνωρίζει τη θέση του. Μάλιστα θα πει ότι και τώρα κύριε Θεέ μου, εσύ έκαμε στον δούλο σου βασιλέα, αντί Δαβίδ του πατρός μου και εγώ είμαι παιδάριο μικρό. Δεν εξεύρω πως να εξέρχομαι και να εισέρχομαι και ο δούλος σου είναι το μέσο του λαού σου τον οποίον έκλεξες λαό μεγάλο φόδρα. Ε, είμαι μικρός κύριε, είμαι αδύναμος τα λέγαμε κύριε. Κι όμως εσύ με έκανες βασιλέα. Και έχοντα διαβάσει, αγαπητοί αδερφοί, λίγο παρακάτω και φίλοι, το λόγο του Θεού, βλέπουμε άλλοι άνθρωποι, γη του Δαβίδ, όπω ήταν ο Αβεσσαλόμ, όπω ήταν ο Αδονία, εξεζήτησαν τη βασιλεία και εξετράμπησαν στο να αρπάξουν αυτήν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Αλλά σε αυτού ο Θεό αντιτασσότανε, σταθότανε, στεκότανε ενάντια του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Χάρη ενώπιον των δοφθαλμών του Κυρίου βρήκε όμως ο Σολομώντας, ένας άνθρωπος απλός, ευχαριστούμε τον Κύριο, ένας άνθρωπος ειρηνικός, ένας άνθρωπος τον οποίον στα χέρια του Θεού η καρδιά του θα μείνει εύπλαστη και η επιθυμία του θα είναι να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Ήθε οι καρδιές μας να είναι σήμερα έτσι. Και αν δεν είναι να παρακαλέσουμε τον Κύριο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να φτιάξει ο Θεός την καρδιά μας, να είναι μαλακή και εύπλαστη στα χέρια Του. Για να μπορεί να εργαστεί μαζί σου. Να εργαστεί στο περιβάλλον σου. Να σε ξαποστείλει όπου εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να αποστείλει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι θεοφόροι, θα φέρουν δηλαδή το μήνυμα του Άγιου Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί από την αρχή το έργο του Θεού δεν έγινε με αγγέλους αγαπητοί μας φίλοι και φίλες αλλά έγινε με ανθρώπους ομοιοπαθείς με ημάς. με ανθρώπους χωμάτινους, σάρκινους με ανθρώπους που είχαν λατώματα, αδυναμίες αλλά για κάποια στιγμή στη ζωή τους αναγνωρίσανε ότι είναι τίποτα μπροστά σε αυτόν τον ένδοξο και αιώνιο Θεό και είπανε ειδού Κύριε Πόσο μου αρέσει αυτή η κλίση την οποία έκανε ο Θεό στο Ματθαίο. ε! Ακολούθημη, του είπε, δεν του είπε τίποτα άλλο. Σύ, του λέει, ακολούθησε με και αφήσαντε άπαντα. Ακολούθησε, λέει αυτόν, ευχαριστούμε τον κύριο. Τον ακολούθησε. Τον άφησε τα πάντα. Και ακολούθησε τον κύριο. Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Θέλει να γίνει ένα σκεύο εκλογή δικό του, τη μία χρήσεω. Σήμερα λοιπόν, κράτα την καρδιά σου ταπεινή. Ζήτησε με ευθύτητα και δικαιοσύνη Θεού, αλλά και με καρδιά αληθινή το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου και θα γίνεις ένας καινούριο άνθρωπος, ένα, ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού όπως προείπα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη δόξα Του όπως θα κάνει και στο Σολομόντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έκανε με το Σολομόντα. Η συνέχεια, τι να ζητήσω Κύριε. Πώς να σταθώ ενώπιόν σου και τι να πω. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει αυτή την ώρα να ζητήσω παρά μόνο δύο πράγματα. Και ας το κρατήσουμε σας παρακαλώ αυτό σήμερα όλοι μας. Γιατί είναι πραγματικά παράδειγμα για μας. Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι ανάγκη να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να ζητήσουμε αυτά τα δύο πράγματα τα οποία ο Σολομώντας ζήτησε και τα έχουμε και εμείς ανάγκη πολύ περισσότερο σήμερα. Δώσε, λέει στον δούλο σου, καρδιά νοίμωνα στο να κρίνει το λαό σου. Δώσε μου λοιπόν μια καρδιά σοφή και μια καρδιά συνετή. Μια καρδιά γεμάτη από τη σοφία του Θεού, την Αγία και αρχή σοφία, φόβο κυρίου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Βάλε μέσα στην καρδιά μα τον άγιο φόβο σου. Να μην ξεκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Μάθε μα να είμαστε μέσα στο θέλημά σου. Να εκτελούμε όλα τα διατάγματά σου. Μάθε μα, κύριε. Να μπορούμε να στεκόμαστε ενώπιον Σου εν ειλικρινία και εν ευθύτητα, με φόβο Θεού, με σεβασμό και με ευλάμβια και να μην παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά αλλά να παρπατάμε ακριβώς μέσα στο θέλημά Σου όσο και αν είναι κάποιες στιγμές δύσκολο στη ζωή μας. Γιατί ξέρουμε αγαπητοί αδελφοί ότι δεν είναι πάντα εύκολα να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά να ζητάμε χάρη, έλεος, εύνοια από τον Άγιο Θεό ο οποίος είναι έτοιμος να χαρίσει πλούσια σε όλους μας. Γιατί, για να εκτελέσουμε το θέλημά Του. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Αν και αυτό θέλει σήμερα, σε παρακαλώ στο όνομα του Χριστού, μη διστάσεις, ζήτα σοφία από το Θεό, σοφία άνωθεν, ουράνια, όχι επίγεια, δαιμονιώδης. Αλλά μια σοφία η οποία θα είναι πραγματικά να κατευθείαν από τον ουράνιο Θεό μέσα στην καρδιά σου. Για να μπορείς να διακρίνεις το αγαθό από τον πονηρό και να εκτελείς το αγαθό. Για να μπορείς να διακρίνεις ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να πράξεις ισόφιλος πρώτα της ψυχής σου. Ευχαριστώ με τον Κύριο. Ζήτα από τον Θεό να σου δώσει σοφία να διακρίνεις και να εμπνέεσαι μέσα από το Λόγο του Θεού. Ζήτα σοφία από το Θεό να κινείσαι μέσα στο απεριβάλλον σου και να ευωδιάζει Χριστό και να συστήνει Χριστό. Ζήτα σοφία από το Θεό να σε ανασκέβω εκλογής για σωτηρία, για θεραπεία, για ευλογία των ανθρώπων γύρω σου. Ζήτα από το Θεό σήμερα, όπω ζήτωσε ο Σολομώντα. Σα παρακαλώ αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, σαν να μα παρακαλεί ο ίδιο ο Θεό, ζητείτε, αιτείτε, κρούετε σε αυτόν. Γιατί αυτό είναι ο οποίο θα δώσει, θα ανοίξει, θα κατευθύνει τον άνθρωπο, ο οποίο η καρδιά του σήμερα θα είναι σαν την καρδιά του Δαβίδ, σήμερα θα είναι σαν την καρδιά του, 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 του γιου του Δαβίδ, του Σολομόντα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Δώσε λοιπόν στο δούλο σου σοφία και σύνεση. Δώσε μου σοφία να εννοώ κρίση. Δώσε μου σοφία για να μπορώ να διακρίνω και σύνεση για να μπορώ να εκτελώ στον χρόνο που εσύ θέλεις, έτσι όπως εσύ θέλεις, όταν εσύ θέλεις, όπως εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πόσο μάλλον εμείς, ε, πόσο μάλλον εμείς, γιατί μην περάσει σε κανέναν από την καρδιά του, ότι εντάξει αυτό ήταν για τον Σολομώντα, ο οποίος είναι βασιλιάς, ο οποίος είχε ευθύνη, ο οποίος είχε, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να περάσει από την καρδιά του, Όχι. Και το λέω με παρησία γιατί αγαπητοί φίλες και φίλοι, στην Καινή Διαθήκη θα βρούμε λόγια τα οποία εμπνέουν και εμάς σήμερα να ζητήσουμε σοφία και σύνεση από το Θεό. Γιατί είναι λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε, σεις όμως είστε γένος εκλεκτός, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο λαών τον οποίο απέχθησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρωτές εκείνου όσοι σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως υποτέμιοντες λαός τώρα λαός του Θεού, υποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αλληλούια. Αν λοιπόν ο Σολομώντας είχε αυτό το οποίο ζήτησε από το Θεό, αυτό το οποίο έπρεπε να ζητήσει, πόσο μάλλον εσύ. Αν ο Σολομώντας ζήτησε από το Θεό σοφία και σύνεση, που ήταν ένας βασιλιάς για το λαό Ισραήλ, πόσο μάλλον εσύ σήμερα που σε γένος εκλεκτό, που είσαι βασίλειο ιεράτευμα, που είσαι έθνο Άγιο, που είσαι λαό, τον οποίο εξέλεξε ο Θεό για να εξαγγείλει τι αρετές. Πόσο μάλλον σήμερα λοιπόν εμεί, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, έχουμε ανάγκη από το Θεό να ζητήσουμε σοφία και σύνεση, καρδιά ευθεία και ειλικρινή. Ευχαριστούμε τον κύριο. Πόσο μάλλον εμεί σήμερα πρέπει να περπατήσουμε μέσα στην αλήθεια του Θεού και μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο Θεός να μας εμπνεύσει σήμερα και να μας διεγείρει το πνεύμα του Θεού, όλους μας, να ζητήσουμε από τον Θεό τη σοφία και τη σύνεση για να περπατάμε ευάρεστα μέσα σε έναν λαό πονηρό και διεστραμμένο, έχοντας και φέροντας, ευχαριστούμε τον Κύριο, τα στίγματα του Χριστού πάνω μας για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και να φανερωθεί πραγματικά η δύναμη του Θεού σε όλους μας και σε όλους, σε όλη την οικουμένη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είδου καιρός ευπρόζεκτος, είδου ημέρα σωτηρίας. Σήμερα λοιπόν ας κάνουμε ευθεία την καρδιά μας. Ας ζητήσουμε σύνεση από τον Θεό και ας διατηρήσουμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, τον αγιασμό μας και την καθαρότητά μας. Ας ζητήσουμε σοφία από τον Θεό και ας μπούμε πιο πολύ μέσα στο φόβο του τον Άγιο για να διατηρωθούμε σκεύη εύχριστα στα χέρια του Θεού ευχαριστούμε τον Κύριο και να φτάσουμε στο τέλος της πίστεώς μας, στη σωτηρία των ψυχών μας. Βλέπετε ότι ο Σολομώντας ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ξεκίνησε με μια καρδιά ειλικρινή, αλλά αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, το τέλος της υπόθεσης είναι. Και το τέλος της υπόθεσης για τον Σολομώντα δεν ήταν καλό. Η καρδιά του παρέκλεινε. Και αν αυτός ο άνθρωπος, ο σοφός και ο συνετός εν τέλει παράκληνε, πόσο μάλλον και εμείς. Γι' αυτό αγαπητοί, ας ζητήσουμε να μπει ο φόβος του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Και με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Για να μπορούσαμε να, σταθέσουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους αυτόν τον τελευταίο και έσχατο καιρό. Και να γίνουμε πράγματι εργαλεία στα χέρια Του. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιεί μόνο για τη δόξα Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο προσμένοντας και προσκαρτερούντας μόνο και σπέβδοντας όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος μόνο εις την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας του Ισου Χριστού. Ήρθε ο Θεός να σας ευλογήσει και να μας ευλογήσει όλους κατά πάντα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Να μας δώσει αυτή την καρδιά, τη σοφή και τη συνετή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και το δρόμο μας μέχρι το τέλος και να μπορούμε να γίνουμε και εμείς στα χέρια του Θεού δούλοι και δούλες ει δόξαν του Αγίου του ονόματος. Αμήν.